Ξανά μαζί λοιπόν στο δεύτερο μέρος της τελευταίας εκπομπής για το 2016 και σε αυτό το τελευταίο μέρος, κυρίες και κύριοι, αποφασίσαμε να ρίξουμε μια ματιά στη Βουλή εντός Βουλής, να ρίξουμε μια ματιά δηλαδή σε ορισμένες σημαντικές, πολύ σημαντικές υπηρεσίες του Κοινοβουλίου. Θα ξεκινήσουμε με την Υπηρεσία Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Παρακαλέσαμε να είναι εδώ ο συντονιστής της, ο δόκτωρ κύριος Βασίλης Σβολόπουλος. Κύριε Σβολόπουλε, καλώς μας ήρθατε. Χρόνια σας πολλά. Χρόνια πολλά. Καλημέρα σας. Πείτε μας, σας παρακαλώ πολύ, αυτή η υπηρεσία πώς δημιουργήθηκε και τι δουλειά κάνει, τι σκοπό έχει? Η υπηρεσία δημιουργήθηκε 10 χρόνια πριν. Ο βασικός της στόχος, ο βασικός λόγος ύπαρξής της και λειτουργίας της είναι να αξιοποιεί έργα για λογαριασμό της Βουλής και των ανεξάρτητων αρχών, έργα τα οποία όμως χρηματοδοτούνται εκτός προϋπολογισμού Βουλής. Ουσιαστικά φέρνει χρήματα στη Βουλή από άλλες πηγές. Mm-hmm. Ένα παράδειγμα. Ασχολείται με έργα ΕΣΠΑ, έργα συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και διάφορα έργα ευρωπαϊκά κυρίως, είτε είναι αυτά ερευνητικά, είτε είναι έργα twinning, διδυμοποίησης, δηλαδή με άλλες χώρες που είναι προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά κύριο λόγο αυτά. Για να γίνουν όμως όλα αυτά, εκπώνησε στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο για τη Βουλή των Ελλήνων, σε συνεργασία με όλες τις υπηρεσίες της Βουλής, καταγράφοντας τις ανάγκες κάθε υπηρεσίας, και συνεργαζόμαστε με πάρα πολλές υπηρεσίες σε καθημερινή βάση για να δούμε τις ανάγκες τους για έργα, συμπληρωματικά ή οτιδήποτε. Άρα στην ουσία αυτό που κάνει η υπηρεσία είναι να δείχνει, να δίνει την τεχνογνωσία που έχει η Βουλή πάνω στην οργάνωση άλλων κοινοβουλίων, ενδεχομένως σε άλλες υπηρεσίες, και να αναλαμβάνει και έργα συγκεκριμένα, όπως το τελευταίο που έχετε τώρα, το project που τρέχετε. Ναι. Μία δραστηριότητα της υπηρεσίας έχει σχέση με τα έργα διδυμοποίησης. Είναι έργα ευρωπαϊκά, τα οποία τα χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και με τα οποία προσφέρει τεχνογνωσία στις προσένταξη χώρες σε αντίστοιχες υπηρεσίες. Ναι. Για τη Βουλή των Ελλήνων, φυσικά, αντίστοιχες υπηρεσίες είναι αντίστοιχα κοινοβούλια. Mm-hmm. Πρόσφατα κερδίσαμε ένα έργο το 2013, ανταγωνιστικά με άλλες χώρες αυτό, με το Κοινοβούλιο της Σερβίας, το οποίο ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Και προσφάτως, δηλαδή το 2017, θα ξεκινήσουν δύο έργα. Το ένα είναι με το Κοινοβούλιο της Τουρκίας, στο οποίο κατεβάσαμε μία πρόταση μαζί με το Ιταλικό Κοινοβούλιο σε συνεργασία. Η Ελλάδα είναι επικεφαλής πρώτη και δεύτερο το Ιταλικό Κοινοβούλιο. Mm-hmm. Όπου αφορά τη στήριξη μιας ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής στο Τουρκικό Κοινοβούλιο για την παρακολούθηση των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Κάτι που το χρειάζεται πάρα πολύ το Τουρκικό Κοινοβούλιο αυτό, έτσι. Ναι. Και είναι μία απέτηση αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Τουρκία αλλά και για το Τουρκικό Κοινοβούλιο να έρθει να ανέβουν τα standards στα ευρωπαϊκά επίπεδα. Είναι πολύ σημαντικό το ότι, όπως είπε ο κύριος Βολόπουλος, είναι ανταγωνιστικά τα προγράμματα και η μικρή Ελλαδίτσα εμφανίζεται να είναι πολύ πιο γνώστης των πραγμάτων από πολύ μεγαλύτερες χώρες και από πολύ μεγαλύτερα κοινοβούλια. Διαβάζω εδώ, κύριε Σβολόπουλο, ότι κάνατε και την ψηφιοποίηση της βιβλιοθήκης της Βουλής. Και επειδή ο κόσμος βεβαίως με ένα κλικ μπαίνει πλέον και το χρησιμοποιεί αυτή τη διαδικασία, πώς έγινε, πώς την οργανώσατε αυτή? Το σωστό είναι ότι δεν την κάναμε εμείς την ψηφιοποίηση. Ναι. Συνεργαστήκαμε με τη βιβλιοθήκη, η οποία μας παρουσίασε τις ανάγκες της, και εμείς βοηθήσαμε, συνδράμαμε να καταγραφούν αυτές οι ανάγκες. Και κάναμε την προκήρυξη, βρήκαμε τη χρηματοδότηση από τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, τα ΕΣΠΑ, και έτσι κατορθώσαμε σε συνεργασία με τη βιβλιοθήκη. Δεν κάνουμε μόνοι μας τα έργα, τα κάνουμε πάντοτε σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Βουλής. Και χωρίς να πληρώνει ο φορολογούμενος κάτι, έτσι, να το ξαναπούμε. Στη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση, όχι, είναι αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων, ούτε από τον προϋπολογισμό της Βουλής, αλλά ούτε και από τον κρατικό προϋπολογισμό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ναι. Άρα είμαστε ανταγωνιστικοί, όπως είπε ο Γιώργος. Ποιες είναι εσείς, από την εμπειρία σας τώρα και την παρακολούθηση των προγραμμάτων που ξέρετε πολύ καλά, άλλες χώρες ανταγωνιστές μας, δηλαδή άλλα κοινοβούλια που έχουν πολύ καλή τεχνογνωσία, το know-how σε τέτοια έργα, που έρχονται και μας χτυπάνε, να το πω έτσι, στους μπορούμε να ανταγωνιστούμε. Υπάρχουν οι κύριες ευρωπαϊκές χώρες, ναι, δηλαδή η Γαλλία και η Γερμανία, οι οποίες έχουν πάρα πολύ έντονη παρουσία στα προγράμματα αυτά και κερδίζουν και την πλειοψηφία των προγραμμάτων. Συνεργαζόμαστε όμως με τη Γαλλία, με το Γαλλικό Κοινοβούλιο, και έχουμε κατέβει από κοινού σε προτάσεις και στα δύο έργα μας τα πρόσφατα, και για την Τουρκία και για το Κοινοβούλιο της Αλβανίας. Η Γαλλία μας υποστηρίζει εμπράκτως και με εμπειρογνώμονες αλλά και με επιστολές
Επίσης, συνεργαζόμαστε πάρα πολύ στενά με το Κοινοβούλιο της Αυστρίας, το οποίο έχει παρόμοιες υπηρεσίες, αλλά στα ερευνητικά προγράμματα στα οποία συμμετέχουμε. Μάλιστα. Κύριε Βολόπουλε, να σας ευχαριστήσουμε θερμά που είσαστε κοντά μας. Σας ευχόμαστε χρόνια πολλά και κάθε επιτυχία στην υπηρεσία εφαρμογής ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Όταν ένα έργο ολοκληρωθεί με το καλό, εδώ θα σας έχουμε για να μας πείτε πώς πήγε και η επιτυχία με μεγάλη μας χαρά. Η επιτυχία το έχετε φέρει πέρα. Λοιπόν, τώρα κυρίες και κύριοι, θα αλλάξουμε κλίμα. Θα πάμε να σας παρουσιάσουμε μία άλλη υπηρεσία της Βουλής. Είναι συνήθως οι άνθρωποι και έλλη, τους οποίους συναντάμε πριν μπούμε στο Κοινοβούλιο. Είναι εκείνοι που μας υποδέχονται. Ο τίτλος της είναι Υπηρεσία Ασφάλειας της Βουλής και θα ήθελα σε αυτό το σημείο να παρακολουθήσουμε γιατί η κάμερα της εκπομπής μας μπήκε σχεδόν στα άδυτα της Υπηρεσίας Ασφάλειας της Βουλής. Η χωροφυλακή, η οποία συστήθηκε με βασιλικό διάταγμα την 1η Ιουνίου 1833, μεταξύ άλλων ήταν υπεύθυνη και για την προστασία της Βουλής. Το 1834-1835 ανέκαθεν φυλασσόταν η αποστολή ήταν από την πρώην ελληνική χωροφυλακή. Με το νόμο του 1984, με την ενοποίηση των δύο σωμάτων, πρώην χωροφυλακής αστυνομίας πόλων, φυλάσσεται από την ελληνική αστυνομία. Έτσι σήμερα η Υπηρεσία Ασφαλείας της Βουλής, που διοικητικά ανήκει στη Γενική Διεύθυνση Προστασίας Επισήμων και Ευπαθών Στόχων της Ελληνικής Αστυνομίας, έχει την ευθύνη της ασφάλειας του κτηρίου της Βουλής, ώστε να αποφεύγονται επεισόδια, καθώς και της διασφάλισης της τάξης κατά τις συνεδριάσεις της, σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής και τις οδηγίες του Πρόεδρου της. Είμαστε στη Βασιλή Σοφία, είναι η κεντρική πύλη, η οποία, όπως προείπαμε, είναι η πύλη η οποία εισέρχονται μόνο οι βουλευτές, οι υπουργοί, και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρόεδρος, ο πρωθυπουργός μας, ο πρόεδρος της Αντιπολίτευσης και ο πρόεδρος της Βουλής. Αρκετά χρόνια μετά την ανέγερση του Μεγάρου και συγκεκριμένα το 2001, επί Προεδρίας Απόστολου Κακλαμάνη, δημιουργήθηκαν 5 επίπεδα υπόγειων χώρων στάθμευσης οχημάτων. Πλέον, το τελευταίο χρονικό διάστημα, μετά τις καινούργιες αποφάσεις, η είσοδος όλων των υπαλλήλων της Βουλής γίνεται από αυτό εδώ το σημείο, είσοδος και έξοδος. Κατεβαίνουν τα οχήματα, υπάρχουν πάντα δύο τροχονόμοι, υπάρχει επικεφαλής τροχέας και άτομα της ασφάλειας. Ο έλεγχος είναι επισταμμένος, ζητάμε την κάρτα, να δούμε αν είναι συνεργάτης, αν είναι υπάλληλος της Βουλής και συνεχεία ελέγχεται και το όχημα εξονυχιστικά. Η κάμερα του τηλεοπτικού σταθμού της Βουλής μπήκε και στα άδυτα της ασφάλειας του Κοινοβουλίου. Είμαι στο κέντρο επιχειρήσεων. Όταν ήρθαμε, δεν είναι αυτό ούτε προσωπικό ούτε λειτουργικό. Όμως, βρήκαμε 10 κάμερες. Αυτή τη στιγμή έχουμε 91 κάμερες. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όλος ο χώρος της Βουλής, έξω από τις 4 μεγάλες κάμερες και 85 κάμερες από τα 5 υπόγεια καταγράφουν τα πάντα. Στο σημείο αυτό θα δείτε είναι οι κάμερες που καταγράφουν τις κινήσεις των πεζών και των αυτοκινήτων. Έχει τοποθετηθεί πια παντού το σύστημα ασφαλείας. Και σε περίπτωση που συμβούν κάποια αδικήματα, ποινικά, ατυχήματα υλικών ζημιών οχημάτων, μπορούμε από το σύστημά μας να τα καταγράψουμε και να δούμε τι έχει συμβεί. Ο εδώ και ένα χρόνο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Ασφάλειας της Βουλής, ταξίαρχος Κωνσταντίνος Κυριαζόπουλος, πιο γνωστός ως Φρούραρχος, περιγράφει τα επιμέρους τμήματά της. Απαρτίζεται από 4 μεγάλα τμήματα. Το πρώτο τμήμα είναι το τμήμα της γραμματείας. Το τμήμα εσωτερικών λειτουργιών διαρθρώνεται σε τρία γραφεία. Το τμήμα του γραφείου προσωπικού, το γραφείο μερικής διαχείρισης και υλικού χρηματικού που επιβλέπει και τη λέσχη, το κυλίο-κύο και το κουρίο της υπηρεσίας μας. Το κυλικείο των αστυνομικών λειτουργεί με πολύ χαμηλές τιμές και μέρος του ημερήσιου ταμείου διατίθεται για ανθρωπιστικούς λόγους. Το συγκεκριμένο ταμείο προσφέρει υπηρεσίες σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη, παραδείγματος χάρη, πέρσι το Πάσχα, χορηγήθηκε στην οικογένεια ενός συναδέλφου μας ο οποίος απεδίωσε ένα μεγάλο χρηματικό ποσό για την στήριξη του παιδιού του και της κατάκητης γυναίκας του. Η είσοδος των εργαζομένων στο Κοινοβούλιο γίνεται μετά από την έκδοση σχετικής άδειας, η οποία λέγεται διαπίστευση από την αρμόδια υπηρεσία. Το δεύτερο τμήμα της ασφάλειας, το οποίο είναι πολύ βασικό και πάρα πολύ. Εδώ υπάρχουν δύο τμήματα, επιπλέον επιμέρους τμήματα, τα οποία είναι το τμήμα των διαπιστεύσεων. Θα είναι η κύριε Θωμά Προσταμένη, η οποία είναι τα άτομα που εισέρχονται στον χώρο της Βουλής, τα οποία λαμβάνουν άδεια. Όχι μόνο σαν άτομα, αλλά και αν έχουν αυτοκίνητα, οτιδήποτε κτλ. Το τμήμα αυτό είναι υπεύθυνο για την έγκριση και καταχώρηση των αδειών εισόδου στα δικαιούμενα άτομα.
καθώς και για την έκδοση μονίμων καρτών σε συνεργάτες βουλευτών και σε υπαλλήλους της Βουλής. Τη Βουλή επισκέπτονται κάθε χρόνο εκατοντάδες σχολεία από όλη την Ελλάδα. Το δεύτερο είναι η υποστήριξη των ατόμων από το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, που κάθε χρόνο έχουμε γύρω στις 80 με 85.000 άτομα σχολεία και άλλα άτομα τα οποία επισκέπτονται το χώρο της Βουλής. Το γραφείο μας είναι υπεύθυνο για την υποδοχή και συνοδεία των παιδιών, σπουδαστών, φοιτητών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, συλλόγων και μεμονωμένων επισκεπτών που επισκέπτονται το κτίριο της Βουλής για να ξαναγηθούν σε συνεργασία με το Ίδρυμα της Βουλής. Αρμοδιότητα της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Βουλής είναι και η επίβλεψη των εργασιών της Ολομέλειας και των επιμέρους επιτροπών. Το Τμήμα Ασφαλείας της Βουλής είναι το πλέον πιο λειτουργικό, γιατί δεν είναι και πλέον για την εξωτερική φύλαξη, είναι για την εσωτερική φύλαξη και την ομαλή λειτουργία τόσο της Ολομέλειας της Βουλής όσο και την Επιτροπών. Τα θεωρία της Βουλής, οι πολίτες μπορούν να παρακολουθήσουν τη συνεδρία της Ολομέλειας αφού πρώτα προμηθευτούν την απαραίτητη άδεια εισόδου. Σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής, υποχρεούνται να φέρουν ευπρεπή περιβολή, να τηρούν απόλυτη στοιχεία και να μην προβαίνουν σε εκδηλώσεις αποδοκιμασίας ή επιδοκιμασίας με επιφημίες, κραυγές ή χειροκροτήματα. Ο ακροατής που δεν συμμορφώνεται απομακρύνεται από την αίθουσα προς αποφυγή παρεμπόδισης της εύρυθμης λειτουργίας του Κοινοβουλίου. Η Υπηρεσία Ασφάλειας της Βουλής είναι αρμόδια για τη φύλαξη του Μεγάρου της Βουλής και των περιφερειακών της κτηρίων με ένστολους αστυνομικούς. Το τμήμα τάξης κατ' εμέ είναι το πλέον ισχυρό. Γιατί είναι για την ασφάλεια της τάξης της Βουλής των Ελλήνων. Τι εννοώ με αυτό? Καθόλου το 24ωρο φυλάσσεται σε όλο το κτίριο το μέγαρο της Βουλής, το οποίο είναι τεράστιο, αλλά πέρα από αυτό είναι και άλλα 8 κτίρια. Τα καθήκοντά μας είναι η φύλαξη του κτιρίου της Βουλής καθώς και των περιφερειακών κτιρίων. Έχω την επίβλεψη του ένστολου προσωπικού, το οποίο μαζί και σε συνεργασία με τους αστυνομικούς υπαλλήλους των άλλων τμήματων φροντίζουμε για την φύλαξη της Βουλής και καθώς και τον έλεγχο των εισερχομένων ατόμων και οχημάτων στο Μέγαρο. Το έργο της Υπηρεσίας Ασφάλειας της Βουλής που είδαμε, πόσοι το γνωρίζαμε και τι βαθμό ασφάλειας έχει? Η ΑΔΕ, η Υπηρεσία Ασφάλειας Βουλής των Ελλήνων, παράγει ένα έργο το οποίο το ξέρουν ελάχιστοι. Είναι ένα κτίριο το οποίο φυλάσσεται όπως το Προεδρικό Μέγαρο, όπως και το Μέγαρο Μαξίμου. Ο αστυνομικός διευθυντής Κωνσταντίνος Μαλιαρός εξηγεί τους λόγους που διαμορφώνουν τον υψηλό δίκτυο ασφαλείας μέσα και γύρω από το Κοινοβούλιο. Ο πρώτος παράγοντας είναι η άρτια εκπαίδευση των αστυνομικών που υπηρετούν στην Υπηρεσία Ασφαλείας Βουλής των Ελλήνων. Ο δεύτερος παράγοντας είναι οι υπηρεσίες της Βουλής και ειδικότερα οι τεχνικές υπηρεσίες, οι οποίες παρέχουν σε 24ωρη βάση τεχνική υποστήριξη των μηχανημάτων τα οποία χρησιμοποιούμε για τον εντοπισμό εκρηκτικών υλών και όπλων. Λοιπόν, Γιώργο, πάρα πολύ ωραίο ρεπορτάζ, αλλά δεν ξέρω τι έκανες, γιατί έχουν έρθει να σε συλλάβουν στο στούντιο. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, για χιούμορ κάνουμε, κυρίες και κύριοι. Έχουμε κοντά μας, είδαμε ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ που έκανε ο Γιώργος για την ασφάλεια της Βουλής. Άγνωστο ακριβώς θέμα, άδυτα. Πραγματικά μπήκε στα άδυτα. Δεν φαίνονται όλα αυτά. Μας άνοιξαν κάμερες. Ο κύριος Φλόραχος μας άνοιξε όλα τα σημεία στα οποία δεν μπαίνει ποτέ κάμερα. Και σας τα παρουσιάσουμε. Με τον ίδιο τρόπο θα σας παρουσιάσουμε και τις υπόλοιπες υπηρεσίες που μπαίνουν στα άδυτα. Σιγά-σιγά. Ναι, έτσι. Θα τα έχουμε χρόνο και θα τα δείξουμε όλα. Να με πιάσουν τώρα, έτσι. Έχουν έρθει να συλλάβουν τον συνάδελφο Γιώργο Καβαλά, δύο κυρίες πολύ όμορφες, οι οποίες ανήκουν στην ασφάλεια της Βουλής, η κυρία Στέλλα Βασιλάκου και η κυρία Ναταλία Μαλτές, οι οποίες είναι και οι δύο αρχιφύλακες. Καλή σας ημέρα και χρόνια πολλά. Χρόνια σας πολλά. Να πούμε ότι είναι μαζί μας και ο πρόεδρος των υπαλλήλων της Βουλής, ο Γιάννης ο Σιαμπάνης. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Θα μας πεις, Γιάννη, γνωριζόμαστε πια, τον Ενικό, θα μας πεις ακριβώς τι έγινε. Να ξεκινήσουμε όμως με τις κυρίες, οι οποίες από πλευράς ασφάλειας και της υπηρεσίας σας, σας παρακαλέσαμε να έρθετε να μας πείτε τα χρόνια πολλά και μια ευχή για την καινούργια χρονιά. Από την Υπηρεσία Ασφάλειας Βουλής των Ελλήνων ευχόμαστε σε όλους μια καλή χρονιά. Υγεία και ευχόμαστε τα πράγματα να πάνε καλύτερα. Και λιγότερα επεισόδια. Και εσείς? Γεια σας. Ας ευχηθούμε ότι το νέο έτος θα κάνει πραγματικότητα τα όνειρα όλου του κόσμου και θα σκορπίσει υγεία και ευτυχία.
Έτσι, μάλιστα. Υγεία και ψυχία, το πιο σημαντικό. Και να πάμε στον πρόεδρο τώρα, τον πρόεδρο του Συλλόγου των Υπαλλήλων της Βουλής, ο κύριος Γιαμπάνης, να μας πει λίγο τι είδαμε την προηγούμενη χρονιά. Ο Σύλλογος είχε πάρα πολλές δραστηριότητες, πρωτοβουλίες και αυτές τις μέρες και για τις επόμενες, να μας πείτε. Όπως ξέρετε, ο Σύλλογός μας δραστηριοποιείται τα τελευταία χρόνια σε πολλές δράσεις. Εκτός από τις αιμοδοσίες που έχουμε, δύο τακτικές αιμοδοσίες, κάνουμε και μία έτακτη αιμοδοσία. Φέτος είχαμε πάρα πολλές δράσεις. Βοηθήσαμε αστέγους στο Πέραμα, βοηθήσαμε προσφυγόπουλα και στο Ελληνικό και στη δομή απάνω στην Θεσσαλονίκη. Βοηθήσαμε πάρα πολλούς συναδέλφους. Τώρα τελευταία είχαμε άλλες δύο δράσεις. Μία ήταν μαζέψαμε τρόφιμα για το Χατζικυριάκιο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας. Η δράση αυτή ήταν μεγάλη, είχε μεγάλη επιτυχία, καθώς κάναμε και ένα τετράποντο κοινωνικής ευαισθητοποίησης, έναν αγώνα μπάσκετ, και εκεί είχαμε τους παρευρισκόμενους όλους φιλάθλους, τους οποίους όποιος ήθελε έδωσε λίγο από το σάλιο του για να κάνει αυτή την εξέταση, ναι, για το καρκίνο. Αυτό... Για να βοηθήσουμε συναδέλφους, ναι, μάλλον κοινό, ο οποίος πάσχει από να, το να πούμε ότι είναι πολύ σημαντικό, κυρίες και κύριοι, διότι αυτό το σάλιο που είπες πάει σε μια γενική τράπεζα, ναι, ναι, όπου από τα άκρα, από τα πέρατα του κόσμου μπορεί κάποιος να βρει δότη από το συγκεκριμένο δείγμα. Έτσι. Από το συγκεκριμένο δείγμα, και έτσι να βοηθήσουμε κάποιους συνανθρώπους μας που υποφέρουν από καρκίνο. Λοιπόν, είχαμε μεγάλη επιτυχία και εκεί. Θέλω να ευχαριστήσω όχι μόνο όλους τους εργαζόμενους στη Βουλή, αλλά και τους παρευρισκόμενους στο στάδιο που παρακολούθησαν τον αγώνα, γιατί ήρθανε και πραγματικά γίνανε εθελοντές δότες σε αυτό το. Ήρθε και ο Αρχιεπίσκοπος. Ήρθε και ο Αρχιεπίσκοπος, ο οποίος τον ευχαριστούμε και του ευχόμαστε καλές γιορτές. Αλλά και κάθισε και ώρες όλο τον αγώνα και βράβεσε και τους αθλητές. Και δώσανε και μια φανέλα που έγραφε. Ναι, και οι βουλευτές μια φανέλα. 13, και οι Ιερώνης. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Ωραία, πολύ ωραία. Έχουμε και την έκτακτη αιμοδοσία τώρα, ή τακτική, ναι, και μια έκτακτη αιμοδοσία τώρα αρχές του Γενάρη. Όσο μπορούμε, προσπαθούμε, διότι στη Βουλή, όπως ξέρετε, δεν είναι μόνο οι βουλευτές, είναι και οι υπάλληλοι οι οποίοι είναι ευαισθητοποιημένοι στην κοινωνική αλληλεγγύη. Βέβαια, και ενεργεί σε όλα που και ενεργεί, χρειάζεται. Ενεργεί πάντα, πάντα. Και ιδίως και η ασφάλεια είναι και φυσικά, ευαισθητοποιημένη. Και φυσικά οι συνάδελφοι εδώ της ασφαλείας, οι οποίοι μας προστατεύουν και μας έχουν άριστη συνεργασία, και να τους ευχηθώ χρόνια πολλά και να μην έχουμε πολλά επεισόδια. Κυρία Βασιλάκου, κυρία Μαλτέζου, να έχετε χρόνια πολλά. Ευχαριστούμε που ήσασταν και σας φιλοξενήσαμε. Και εγώ ευχηθώ σε όλους τους εργαζόμενους χρόνια πολλά. Καλές γιορτές με υγεία. Μάλιστα. Έτσι. Ευχαριστούμε και τον πρόεδρο των υπαλλήλων. Εμείς θα κλείσουμε χριστουγεννιάτικα. Θα δούμε ιστορίες κοινοβουλευτικές, χριστουγεννιάτικες από μια άλλη εποχή, όταν παραλίγο να μείνουν εδώ οι βουλευτές και να περάσουν Χριστούγεννα εντός της Βουλής. Πάμε να το δούμε. Κατά την ελληνική κοινοβουλευτική ιστορία, παραδοσιακά, το έθιμο ήταν να κλείνει η Βουλή στις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Μια χρονιά όμως δεν τηρήθηκε. Ήταν τα Χριστούγεννα του 1888, όταν ο Χαρίλαος Τρικούπης διένυε τη δεύτερη τετραετία της πρωθυπουργίας του. Ήταν η περίοδος της κορύφωσης της εσωτερικής και οικονομικής αναδιοργάνωσης, την οποία επιδίωκε. Όμως, παρά την παράλληλη αύξηση των εσόδων με βαριά φορολογικά μέτρα, τη σύναψη εσωτερικών και εξωτερικών δανείων και την ψήφιση 58 νομοσχεδίων, η χώρα 5 χρόνια αργότερα, το 1893, οδηγήθηκε σε πτώχευση. Βέβαια, ο Τρικούπης στην προσπάθεια αυτή δεν είχε τους καλύτερους συμμάχους, και κυρίως στην αντιπολίτευση, που με αρχηγό το Θόδωρο Δηληγιάννη έκανε οτιδήποτε ώστε ο Τρικούπης να αποτύχει. Ο Δηληγιάννης για πολλά χρόνια έφερε βαρέως το γεγονός ότι κάποτε ο Τρικούπης, εκμεταλλευόμενος την αποχώρηση λόγω κόπωσης των βουλευτών της αντιπολίτευσης, κατόρθωσε να περάσει εντός 30 ημερών 150 νομοσχέδια. Το τι σκαρφιζόταν έκτοτε ο Δηληγιάννης για να καθυστερήσει τις εργασίες της Βουλής, δεν το φαντάζεται ο ανθρώπινος νους. Μέχρι και τα τζάμια της Βουλής έβαλε να σπάσουνε και να αναβληθεί κάποιο χειμώνα η συνεδρίαση λόγω κρύου.
Ο ίδιος μάλιστα δεν έκρυβε τους σκοπούς του λέγοντας: «Το έθνος γνωρίζει τι θέλομεν. Θέλομεν να σας ανατρέψομεν και να σας διαδεχθόμεν, διότι εφέρατε το κράτος εις την καταστροφή». Ο Τρικούπης όμως εμφανιζόταν άτεγκτος στα ζητήματα των εργασιών της Βούλης και στις κολυσιεργίες του Δηληγιάννη απαντούσε με εξαντλητικές συνεδριάσεις που κρατούσαν ολόκληρα μερόνυχτα. Βρισκόμαστε στο 1888. Πώς όμως έφτασε η Βουλή να συνεδριάζει χριστουγεννιάτικα? Τα γεγονότα έχουν ως εξής. Στο κτίριο της παλιάς Βουλής, που λειτουργούσε το Κοινοβούλιο, ο Πρωθυπουργός Χαριλαίος Τρικούπης είχε καταθέσει ένα πακέτο νομοσχεδίων προς ψήφιση. Από την άλλη, ο Θόδωρος Δηληγιάννης και οι βουλευτές του σκόπευαν ως συνήθως να παρακολουθήσουν τη διαδικασία. Εκείνο τον Δεκέμβριο, λοιπόν, η Δηληγιαννική Αντιπολίτευση είχε βάλει στο στόχαστρό της 2-3 θέματα. Πρόταση για τον σχηματισμό επιτροπής προς σύνταξη σχεδίου νόμου περί ποιμνιοβοσκής, πρόταση περί ηλεκτροφωτισμού της Βουλής και νομοσχέδιο περί νοθείας του σταφυδοκάρπου και περί αλαταποθηκών. Έτσι, με την κολυσιεργία αυτή, οι βουλευτές της αντιπολίτευσης έφτασαν να ζητήσουν την προπαραμονή των Χριστουγέννων, τη διακοπή των εργασιών της Βουλής λόγω εορτών. Όμως, οι συμπολιτευόμενοι βουλευτές είχαν αντίθετη άποψη, θέτοντας το ζήτημα σε ψηφοφορία. Η πρόταση της αντιπολίτευσης απορρίφθηκε με ψήφους 71 κατά 23. Την παραμονή λοιπόν των Χριστουγέννων η Βουλή συνεδρίαζε κανονικά. Οι βουλευτές ανέπτυσαν την ατελείωτη επιχειρηματολογία τους καθυστερώντας επίτηδες τη διαδικασία. Μάλιστα, ένας δηληγιαννικός βουλευτής, αντί να αναφερθεί στο υποσυζήτηση σκάνδαλο του χόρτου, άρχισε να φλιαρεί για τη γέννηση του Χριστού και να την περιγράφει με ωραία λόγια, κατέληξε δε λέγοντας: «Την εσπέραν ταύτην εγεννήθη ο Χριστός και εμείς εδώ συνεδριάζομεν και θέλει η κυβέρνηση να εισέλθομεν εις την ημερήσιν διάταξην, όπως ψηφίσει εντός ολίγων ωρών 58 νομοσχέδια. Δεν θα το κατορθώσει». Όταν ρωτήθηκε από τον αντιπρόεδρο Δημοσένη Καϊρή πόσο θα κρατήσει η ομιλία σου, τρεις τουλάχιστον ώρες απάντησε ο βουλευτής. Την ίδια ώρα με τους περισσότερους βουλευτές να έχουν αποχωρήσει. Τέθηκε θέμα απαρτίας και υποχρέωσε τον προεδρεύοντα να λύσει τη συνεδρίαση. Τελικά, η συνεδρίαση λύθηκε στις 8 το βράδυ της 24ης Δεκεμβρίου, 4 ώρες πριν από τα Χριστούγεννα. Θα ρίξουμε μια ματιά, κυρίες και κύριοι, στην ιστορία, πολιτική και όχι μόνο. Θα ξεκινήσουμε από ένα που δεν είναι πολιτικό. Το 1924, σαν σήμερα, η Ούλεν ξεκινά την ίδρυυση της Αθήνας. Είναι η κυβέρνηση του Ανδρέα Μιχαλακόπουλου, τον οποίον βλέπετε, και συνάπτει σύμβαση με την αμερικανική εταιρεία Ούλεν για την ίδρυυση της Αθήνας. Στα πολιτικά μας δρόμενα θα πάμε στο 1909, θα πάμε λίγο πιο πίσω τώρα, όταν ο στρατιωτικός σύνδεσμος που έκανε την επανάσταση στο Γουδί καλεί τον Ελευθέριο Βενιζέλο ως πολιτικό τους σύμβουλο και βεβαίως ήρθε την ίδια μέρα όμως, το 1909, γίνεται το πρώτο σοσιαλιστικό κόμμα στην Ελλάδα. Και τέλος θα σας πούμε το 1947 η πρώτη κυβέρνηση του Βουνού, σχηματίζει την πρώτη κυβέρνηση του Βουνού με προσωρινή δημοκρατική κυβέρνηση των ανταρτών με πρωθυπουργό και υπουργό στρατιωτικών τον Μάρκο Βαφιάδη. Αυτά έγιναν σαν σήμερα, κυρίες και κύριοι. Θα μπορέσουμε να σας τα ξαναπαρουσιάσουμε με την καινούργια χρονιά. Ήταν η τελευταία μας παρουσίαση των γεγονότων τα οποία έτσι αλλιεύσαμε σαν σήμερα. Σήμερα όμως, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται στις 10 παρά 2 πρώτα λεπτά η εκπομπή μας, η πρωινή ανάγνωση, προχριστουγεννιάτικη εκπομπή.
Είναι τελευταία, όπως είπαμε, της χρονιάς. Να σας ευχηθούμε να έχετε χρόνια πολλά, να είσαστε ευτυχισμένοι με τις οικογένειές σας, να έχετε καλά Χριστούγεννα και να ένα ευτυχισμένο 2017. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Πριν κλείσουμε, να πω, γιατί έχει σημασία, ότι έκλεισε η οδός της Πεντέλης Νέας Μάκρης. Έχει χιόνια. Mm-hmm. Έχει χιονίσει, έχει χιονόπτωση. Να προσέξετε στον δρόμο. Και όλο το Σαββατοκύριακο των Χριστουγέννων θα είναι ο καιρός έτσι άσχημος. Θέλει μεγάλη προσοχή. Καλή χρονιά να έχετε. Χρόνια πολλά.